Απαλίες και Αριστείος έρχονται αντιμέτωποι εδώ στο Ματζαράκι στο πλαίσιο της 17ης αγωνιστικής της Development League. Το Τζάμπολ έβγαλε νικητές στους φιλοξενούμενους, ο Αριστείος στην πρώτη επίθεση του μάτς. Οι Απαλίες με ρεκόρ 14-3, τρίτη στην βαθμολογία, κόντρα στον πρωτόπορο Αριστείο, ο οποίος μετράει 16 νίκες και 2 ήττες μέχρι στιγμή στο πρωτάθλημα. Έτσι αναμένεται να έχουμε ένα ωραίο ματσάκι σήμερα. Πρώτη άστοχη επίθεση από τους φιλοξενούμενους. Με τα αριστερό δεν θα βρει στόχο ο γραμματικός. Την μπάλα έξω, η εκτέλεση για 3, εύστοχος. Ο Γιώργος Παούρης ανοίγει το σκορ, 0-3. Έχουμε το φάουλ τώρα, πρώτο ομαδικό για τον Αριστείο. Παίρνει ο Θάνος. Πάει από τα δεξιά, πάνω του ο Φιλιππόπουλος. Εκτελεί ο Θάνος, δεν θα βρει στόχο. Θεραπώνει το rebound ο Παούρης. Τούντας Φιλιππόπουλος, περνάει τον Παούρη. Γυρίζει εκείνος με το δεξί, θα βρει σιδερό. Το rebound από το γραμματικό, ο οποίος κατεβάζει κιόλας. Δεύτερο ομαδικό των φιλοξενούμενων, ο Γιώργος Παούρης. Είναι εκείνος που έκανε νωρίς το δεύτερο φάουλ του. Στη γραμμή των βολών ο γραμματικός, εύκολο στην πρώτη. Μέσα και η δεύτερη, 2 στις 2 για το 2-3. Τούντας γίνει. Περνάει η πάσα του και ο Φιλιππόπουλος θα πάρει το φάουλ και θα οδηγηθεί και αυτός από την πλευρά του στη γραμμή των βολών. Πρώτο ομαδικό για τους Απαλίες. Άστοχο στην πρώτη. Έτοιμος τώρα για την δεύτερη. Θα τη βάλει. Δύο, τέσσερα. Γραμματικός. Κρατάει, βγάζει στο πλάι, η εκτέλεση για 3, αστοχή από τον Θάνο. Ωραία η πάσα, θα την κάνει, ασύς ο Φιλιππόπουλος. Τον είδε εκεί ωραία ο συμπαίκτης του, ο Γκίνη. Και του πέρασε την ασύς. Κινδυνευμένη πάσα του Παγάνου. Έχουμε ωστόσο γραμμή. Κάποιος παίχτης από τον Αριστείο πάτησε γραμμή. Και έτσι η κατοχή επιστρέφει στα χέρια των γηπεδούχων. Θανός θα πάρει και θα εκτελέσει αμέσως. Επιθετικό rebound από τον Βερνίκο. Προσποίησης, ψάχνει επιλογές, δεν είναι καλή η πάσα, ωστόσο θα γίνει το κλέψιμο. Δύο μέναν τώρα, προϋποθέσεις ενδιασμού για τον Αριστείο. Τα χάσει αρχικά ο Γκίνη. Διορθώνει ο Τούντας, ο οποίος ρίχνει ταχύτητα. Φιλιππόπουλος εκτελεί από την κορυφή. Νέο επιθετικό rebound. Θα στείλει την μπάλα σε αντίπαλο, ωστόσο ο Γκίνη. Παγάνος. Ο Θάνος. Εκτελεί για 3, θα βρει σίδερο.
Γκίνη. Του Ντάς και πάλι για τον Γκίνη, για τρεις εκείνος μέσα. 2-9. Θάνος θα πάρει. Παγάνος. Βερνίκος τώρα. Δυσκολεύεται, θα κάνει βήματα. Τον έκλεισαν καλά εκεί. Δύο αντίπαλοι. Δεν του άφησαν το διάδρομο και τον ανάγκασαν να κάνει βήματα. Να έχουμε και το πρώτο time out του παιχνιδιού. Επιστροφή στη δράση με το σκορ στο 2-9. Έχουν ξεκινήσει καλύτερα οι φιλοξενούμενοι, οι οποίοι βρίσκονται στο συν 7 από το ξεκίνημα του παιχνιδιού. Του Ντάς ξεφεύγει ωραία, δεν θα τελειώσει καλά. Νέο εξαιρετικό rebound για τον Αριστείο και καλάθι από τον Γιώργο Παουρή. Για το 2-11. Δραματικός, θέλει να πάει προς τα μέσα, έχουμε επιθετικό φάουλ. Στον Ντουντά έγινε η παράβαση. Γκίνη. Ντουντάς εκτελεί για τρεις ο Γκίνη. Δεν θα του κάνει το χατήρι μπαλά. Ακόμα ένα επιθετικό rebound, αλλά δεν θα έρθει το καλάθι από τον Παούρη. Πιέζει ψηλά ο Αριστέος. Προσπαθούν να ξεφύγουν από την πιεστική άμυνα, δεν θα τα καταφέρουν οι Αμπαλίες. Θα γίνει τώρα το φάουλ από τον Παγάνο. Τρίτο ομαδικό των Αμπαλίες. Έχουν ακόμα ένα να δώσουν στην πρώτη περίοδο. Παουρίς. Περνάει την assist, όχι δεν θα γίνει assist από τον έτερο Παούρη. Αυτό έχει ένα φαινομενικά εύκολο καλάθι. Υποπίεση το shoot, αστοχό από τον Βερνίκο. Γρήγορα στην επίθεση ο Αριστέος. Φιλιππόπουλος. Έχουν επιλογές ο Παούρης. Φιλιππόπουλος και πάλι θέλει να πλησιάσει την αντίπαλη ρακέτα με τα αριστερό. Δεν στάθηκε τυχερός. Και πάλι πίεση ψηλά. Προσπαθεί να ξεφύγει ο Παγάνος. Θάνος. Το floater άστοχο. Επιθετικό rebound και καλάθι από τον Τζαμπαλή. Για το 4-11. 4 λεπτά απομένουν ακόμα στο πρώτο δεκάλεπτο. Γκίνη. Βγάζει έξω. Του Ντάς στον Παούρη. Θα εκτελέσει εκείνος, θα στοχίσει. Κατοχή για τους Αμπαλιέρς. Ενώ έχουμε και την αλλαγή από πλευράς Αριστέου. Ο Μίτσικας θα πάρει την θέση του Γιώργου Παούρη. Φάουλ τώρα από τον Ντουντά, τριτοματικό και για τον Αριστέο. Γραμματικό σηκώνεται απευθείας, θα αστοχίσει. Γίνει. Κατεβάζει. Είναι πολύ δυνατή η πάσα του Φιλιππόπουλου. Θα γίνει το λάθος για τον Αριστέο. Αλλά έχουμε και το time out. Η μπάλα στα χέρια των Αμπαλίες, οι οποίοι συνεχίζουν το μάτς. 3-25 ακόμα για το τέλος. Και το σκορ στο 4-11. Γυρίζει ο γραμματικός, θα πάρει το φάουλ και τις δύο βολές. Δεύτερο φάουλ για τον Ντουντά, ο οποίος θα καθίσει στον πάγκο για να περάσει το στιγμό του συνέλος.
γραμματικός εύστοχος στην πρώτη. Εκτελεί τώρα για την δεύτερη αστοχή. 5-11. Κινεί. Ο Σινέλος. Παούρης θα αστοχίσει. Το rebound από τον Τσαμπαλή. Γρήγορα η επίθεση των Αμπαλίερς. Θα αστοχίσει ο γραμματικός. Μίτσικας αφήνει στον Κινεί για να οργανώσει εκείνος. Δεν περνάει η πάσα του. Θάνος. Πάνω του ο Κινεί. Τσαμπαλής. Πιέζεται ασφυκτικά. Δεν βρίσκει διάδρομο. Θα του κάνει και την τάπα ο Παούρης. Η εκτέλεση για 3 στο σίδερο. Εξαιρετικό rebound από τον Φιλιππόπουλο και καλάθι. Για το 5-13. Κλείνεται και από 2, θα γίνει το λάθος από τον Τσαμπαλή. Θα κάνει το κλέψιμο ο Παούρης και συνέχεια έχουμε και το φάουλ. Τέταρτο ομαδικό των Αμπαλίες. Αλλαγή για τους γηπεδούχους. Μανώλη στη θέση του Παγανού. Σουνέλος. Παουρής. Φιλιππόπουλος. Εκτελεί για 3. Εξαιρετικό rebound. Παουρής βρίσκεται κάτω από την αντίπαλη ρακέτα. Δεν θα τα καταφέρει. Μαζεύει το rebound ο Θάνος. Τον πιέζει ο Παούρης, αλλά αντικανονικά και έτσι θα τον στείλει στις βολές. Ακούει τώρα τις παρατηρήσεις από τον προπονητή του για αυτή την επιλογή του. Σωτήρης Θάνος εκτελεί, θα στοχίσει στην πρώτη. Αστόχος και στη δεύτερη, 0-2. Παλεύει για το επιθετικό rebound, αλλά δεν θα τα καταφέρει ο γραμματικός. 1-20 ακόμα. Απομένει στο πρώτο δεκάλεπτο. Προσουνέλος, Φιλιππόπουλος. Με κοντύτερο αντίπαλο. Ξεφεύγει ωραία Φιλιππόπουλος. Δεν θα τελειώσει τη φάση. Τσαμπαλής. Πιέζεται και ο Θάνος. Η κατοχή παραμένει στους Αμπαλίερς. Διαμαρτύρεται ο Ρουσουνέλος. Γραμματικός. Μανώλης. Η εκτέλεση για 3 μέσα από τον Τσαμπαλή. Και το 8-13. 47 δευτερόλεπτα ακόμα στο πρώτο δεκάλεπτο. Θέλει να πλησιάσει ο Μίτσικας. Μπάλα παραμένει στους φιλοξενούμενους. Ούτε ο Κινεί θα καταφέρει. Η μάχη εκεί κάτω από την αντίπαλη ρακέτα. Πέφτουν και δύο παίκτες στο έδαφος. Κανονικά συνεχίζεται το μάτς. Γραμματικός. Παταγερά σηκώνεται. Θα στοχίσει. Ρουσουνέλος καθάρισε το rebound. 23 δευτερόλεπτα όλα για τον αριστερό. Θα πάνε όλη την επίθεση οι φιλοξενούμενοι. Κινεί κρατάει 13 δευτερόλεπτα. Ρουσουνέλος. Η πάσα του σε αντίπαλο. 3 δευτερόλεπτα. Θανός ανενόχλητος θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Στη λήξη του χρόνου 10-13. Αυτό είναι και το σκορ της πρώτης περίοδου.
όλα έτοιμα για να ξεκινήσει και το δεύτερο δεκάλεπτο. Τους Σαμπαλίες να βρίσκονται στην επίθεση. 10-13 οι μπλε κατάφεραν να μαζέψουν την διαφορά μέχρι τη λήξη του πρώτου δεκαλέπτου. Ενώ θα στοχίσουν τώρα με τον Θάνο. Γρήγορα στην επίθεση ο Αριστέος. Θα γίνει εκεί, θα βγει άμυνα από τον Τσαμπαλή. Άμυνα! Γίνει. Θα γίνει το κλέψιμο. Γραμματικός το ένας με έναν. Με τα αριστερό θα τελειώσει τη φάση. 12-13. Στο πόντο πλέον το μάτς. Γίνει, ψάχνει επιλογές, Φιλιππόπουλος πιέζεται, θα γίνει ακόμα ένα κλέψιμο από τους γηπεδούχους. Τσαμπαλής, πάει μόνος του. Ανανέουν την επίθεση τους οι γηπεδούχοι. Διακόπουλος, η εκτέλεση για τρεις, άστοχη από τον Θάνο. Παουρίς. Περνάει ωραία, θα αφήσει και την μπάλα στο καλάθι για το 12-15. Γραμματικός από τα αριστερά, μετά το screen, εύστοχος. 14-15. Γίνει. Παουρίς. Μίτσικας. Φιλιππόπουλος τώρα, 8 δευτερόλεπτα για τον Αριστέο. Γυρίζει ο Φιλιππόπουλος, θα χάσει την μπάλα. Ευκαιρία να περάσουν μπροστά τώρα οι Αμπαλίες. Για πρώτη φορά στο μάτς. Πιέζει ο Φιλιππόπουλος, θα κάνει το φάουλ. Πρώτο ομαδικό για τον Αριστέο. Η εκτέλεση άστοχη. Επιθετικό rebound για τους Αμπαλίες. Γραμματικός πάει προς τα μέσα. Θα βρεθεί και στο έδαφος. Γρήγορη επίθεση για τον Αριστέο. Γίνει μέσα απέναντι στον Παουρί. Γυρίζει με το δεξί. Φιλιππόπουλος επιθετικό rebound. Δεν τα κατάφερε αρχικά. Θα τα καταφέρει με τη δεύτερη. 14-17. Διακόπουλος περνάει πάσα του Τσαμπαλή. Δεν θα έρθει το καλάθι όμως από τον Μανώλη. Βγήκε άμυνα εδώ από τον Αριστέο. Ενώ στο μάτς περνάει ο Ψημητής. Για τους φιλοξενούμενους, πήρε τη θέση του Φιλιππόπουλου. Ψημίτη στην πρώτη προσπάθεια, θα στοχίσει. Η εκτέλεση από την κορυφή δεν είναι καλή, δεν την μπορεί να την μπάλασε ο Μανώλης. Θα βγάλει και την ασίστα, όχι. Την εκμεταλλεύτηκε την πάσα Τσαμπαλής, ενώ συνέχεια έχουμε το φάουλ από τον Μίτσικα. Δεύτερο ομαδικό για τον Αριστέο. Έτοιμος για την πρώτη ο γραμματικός. Θα την βάλει. Μέσα και η δεύτερη, 16-17. Γίνει. Αποφασίζει να εκτελέσει, θα στοχίσει. Γρήγορα, το να ξεκινήσουν στην επίθεση οι Αμπαλίες. Γραμματικός πάει μόνος του.
κόβεται από τον Γκίνη. Η κατοχή παραμένει στους γηπεδούχους, ενώ ο Τούντας θα επιστρέψει στο παρκέ, θα πάρει θέση του Μίτσικα. Φανός. Εκτελεί από την κορυφή, δεν θα βρει στόχο. Τούντας οργανώνει τώρα για, για τον Αριστεό. Γίνει και πάλι στον Τούντα, αλλάζουν οι δυο τους την μπάλα. 14 λεπτά ακόμα για τους φιλοξενούμενους. Τούντας, Σιμίτης, έχουμε παράβαση 3 λεπτών. Δραματικός προσποιείται και εκτελεί στη συνέχεια. Προβάδισμα για τους Αμπαλίες για πρώτη φορά στο μάτς. Διαχειρός Γραμματικού, ο οποίος έκανε το 18-17. Παούρης εκτός ισορροπίας, θα ευστοχίσει και θα βάλει ξανά την ομάδα του μπροστά. 18-19. Και πάλι μπροστά ο Αριστεός. Δραματικός. Εκτελεί για τρεις, άστοχος. Το rebound θα καταλήξει στα χέρια των μπλε. Φανός. Κάνει έξω. Νίκος Θάνος, αφήνει στο γραμματικό. 2 δευτερόλεπτα ακόμα, ένα στη λήξη του χρόνου. Δεν θα βρουν στόχο οι Αμπαλίες. Τούντας. Πάει μόνος του τη φάση, θα στοχίσει. Έχετε να καθάρισε και το rebound ο Γιώργος Παουρής. Γίνει, βγάζει έξω. Έχει χώρο και χρόνο ο Παουρής, εκτελεί, θα στοχίσει. Γραμματικός. Η προσποίηση από τον Θάνο. Μανώλης πάνω του Γκίνη. Για τρεις, μέσα από τον Σωτήρη Θάνο. Εκτελεί ο Θάνος και κάνει το 21-19, αναγκάζοντας τον Αριστεό να καλέσει time out. Στο συν 2 οι Αμπαλίες με το σκορ στο 21-19, έπειτα από το τρίποντο του Σωτήρη Θάνου. Στην επίθεση ο Αριστεός θα πετύχει το καλάθι τώρα. 21-22. Παίρνουν και πάλι το προβάδισμα οι φιλοξενούμενοι. Εδώ έχουμε και το φάουλ από τον Γκίνη. Δραματικός. 3:45 ακόμα στο 4 δεκάλεπτο. Η διείσδυση, θα στοχίσει ο Λιακόπουλος. Παουρής δυσκολεύεται και έχουμε το φάουλ. Πρώτο ομαδικό των Αμπαλίες. Φιλιππόπουλος. Τούντας. Βγάζει έξω. Η εκτέλεση για τρεις, αστοχή από τον Γιώργο Παούρη. Λιακόπουλος παραλίγο να χάσει. Δραματικός, παίρνει το screen. Πάει από τα δεξιά. Δεν θα τα καταφέρει. Τούντας. Κατεβάζει γρήγορα για τον Αριστεό. Δίνει και δίπλα του στον Γκίνη, θα στοχίσει εκείνος. Κατοχή παραμένει στους φιλοξενούμενους. 2:57. Απομένουν ακόμα στη δεύτερη περίοδο. Κουντά.
Κουκάς. Ζητάει το screen. Η εκτέλεση άστοχη από τον Παούρη. Θανός αφήνει στο γραμματικό, αλλά θα γίνει το λάθος. Δεν συνεργάστηκαν καλά οι δυο τους. Μίτσικας επιστρέφει το παρκέ για τον αριστερό. Γίνει Τουντάς. Πάρει και πάλι. Δεν περνάει πάσα το αρχικά. Βερνίκος τώρα στο μάτς για τους αμπαλίρες. Θα πάρει τη θέση του Σωτήρη Θανού. Φιλιππόπουλος έχει βάλει πλάτη. Μίτσικας θέλει να πάει προς τα μέσα, θα πετύχει το καλάθι, μια δύσκολη προσπάθεια. 21-24. Γραμματικός. Θα γίνει το κλέψιμο από τον Μίτσικα και συνέχεια το φάουλ στον Τουντά από τον γραμματικό. Έγινε το δεύτερο ομαδικό των Αμπαλίες, ενώ είναι και το τρίτο προσωπικό του γραμματικού, ο οποίος θα κάθει στον πάγκο. Όπως και ο Λιακόπουλος. Μίτσικας. Rebound από τον Τσαμπαλή. Θανός δεν περνάει πάσα του για τον Μητουλάκη. Έτσι έχουμε το λάθος. 1,5 λεπτό ακόμα στο δεύτερο δεκάλεπτο, με τον αριστερό να προηγείται 21-24. Τουντάς. Παούρης. Γίνει. 8 δευτερόλεπτα ακόμα. Έχουμε μεταφορά της μπάλας. Λάθος για τον αριστερό. Στη θέση του Γίνει τώρα ο Ρουσουνέλος. Είναι ο λάθος εδώ από τους Αμπαλίες. Χάριζουν την κατοχή στον αριστερό. Παουρίς. Τουντάς. Συνόλους περνάει στον Φιλιππόπουλο. Ένα δευτερόλεπτο απομένει για την επίθεση του αριστερού. Καθώς είχαν επίθεση 14 δευτερόλεπτων οι φιλοξενούμενοι. Η εκτέλεση άστοχη. 54 δευτερόλεπτα ακόμα απομένουν στο δεύτερο δεκάλεπτο. Κρατάει ο Παγανός. Η εκτέλεση για τρεις άστοχη. Rebound από τον Μίτσικα. Τουντάς. Παούρης. Παίρνει ο Μίτσικας, βγάζει έξω. Παούρης εκτελεί από τη γωνία. Θα αστοχίσει, επιθετικό rebound από τον Μίτσικα. Αυτός έχουμε φάουλ από τον Βερνικό. Είναι αμυντικό το φάουλ. Τέταρτο ομαδικό για τους Αμπαλίες. Με συγχωρείτε, τρίτο ομαδικό ήταν. 20 δευτερόλεπτα τώρα, όλα για τους γηπεδούχους. Πιέζει ψηλά ο Ρουσουνέλος.
Παγάνος κλείνεται, έχουμε πόδι. Η κατοχή παραμένει στους αμπαλίες. Παρακινδυνευμένη πάσα, θα γίνει το λάθος. 10 δευτερόλεπτα για τον Αριστεό, η μπάλα καταλήγει εκτός. 8,4 έχουν στη διάθεσή τους οι φιλοξενούμενοι. Μητσικάς. Θα γίνει ακόμα ένα λάθος. 3 δευτερόλεπτα ακόμα, Μητουλάκης εκτελεί. Δεν θα βρει στόχο. Και έτσι φτάνουμε στο τέλος της δεύτερης περίοδου. Αμπαλίες Αριστεός, 21-24. Ξεκίνησε για το τρίτο δεκάλεπτο με τον Αριστεό να προηγείται στο σκορ, 21-24. Ο Αριστεός που έχει τώρα για την επίθεση, θα στοχίσει ο Γκίνι, επιθετικό rebound από τον Παούρη. Γκίνι Φιλιππόπουλος, έχει χώρο και χρόνο, δεν θα τον εκμεταλλευτεί. Γκίνι, 9 δευτερόλεπτα, εκτελεί ανενόχλητος ο Παούρης. 21-27 από τον Γιώργο Παούρη. Παγάνος πάνω του Ογκίνη. Έχουμε βήματα από τον Παγάνο. Θέλει να πάει προς τα μέσα. Παούρης με το δεξί θα τελειώσει τη φάση. 21-29. Ο Γιώργος Παούρης δίνει λύσεις στον Αριστεό στο ξεκίνημα της τρίτης περίοδου. Κινή. Πάει μέχρι μέσα, θα πάρει το φάουλ από τον από το γραμματικό είναι νομίζω. Εύστοχο στην πρώτη. 21-30. Μέσα και η δεύτερη, 2-2. Η διαφορά στους 10, 21-31. Δύσκολη φάση εκεί για τον Βερνίκο. Ο Παούλς έβγαλε την άμυνα. Γίνει. Έχει χώρο, εκτελεί για 3, το σιδερό. Γραμματικός κρατάει. Πανός εκτελεί για 3, αστοχός, μαζεύει το rebound το Παούρης. Τουντάς, πολύ ωραία συνεργασία από τον Αριστεό, δεν θα τα καταφέρει ο Φιλιππόπουλος. Δίκη άμυνα από τις αμπαλίες, αλλά παρόλο λίγο να γίνει το λάθος. Δεν έχασαν, δεν κατάφεραν μόνο να χάσουν την μπάλα οι αμπαλίες. Βερνίκος, Φαγάνος, παίρνει ο γραμματικός, θα γίνει το φόλο από τον Τουντά. Τρίτο φάουλ του παίχτη του Αριστεού. Μητσικάς θα πάρει την θέση του Τουντά, ο οποίος χρεώθηκε με το τρίτο φάουλ του. Βερνικός. Γίνεται το κλέψουμε από τον Γκίνι. Ωραία εκεί η πάσα, δεν θα την κάνει assist ο Παούρης, αλλά με τη δεύτερη ευκαιρία θα πέτυχε το καλάθι. 21-33.
στο συν 12 πλέον ο Αριστέος. Πάνος γραμματικός μπροστά από τον Παούρη. Θα τον κρέμισε εκείνο στο έδαφος και έτσι θα πάρει το φάουλ. Δεύτερο ομαδικό του Αριστέου στο τρίτο δεκάλεπτο. Μέσα η πρώτη. Έξω η δεύτερη. 22-33. Μίτσικας. Γίνει. Τον πιέζει εκεί ο Θάνος. Και θα γίνει και το φάουλ συνέχεια. Μια μπαλή αισθημίζουμε. Προέρχονται από 10 σερί νίκες το πρωτάθλημα. Σε πολύ καλό φεγγάρι οι γηπεδούχοι. Από την άλλη σερί νίκων έχουν και οι φιλοξενούμενοι. Μικρότερο ωστόσο. Από 4 σερί νίκες προέρχονται οι προέρχοι του Αριστέως. Έτσι σήμερα κάποια ομάδα θα βάλει τέλος στο σερί της και κάποια άλλη θα συνέχισε τα νικηφόρα αποτελέσματα. Φάουλ από τον Θανό. Δεύτερο ομαδικό των Αμπαλιέρς. Εκτελεί ο Παούρης, εύστοχος. 22-36. Καθοριστικός ο Γιώργος Παούρης στο τρίτο δεκάλεπτο. Προσφέρει αρκετά επιθετικά. Ενώ τώρα θα κάνει το φάουλ στον γραμματικό. Ήταν το τρίτο του φάουλ αυτό. Θα πρέπει να είναι πιο προσεκτικός στις επόμενες φάσεις. Έξι λεπτά ακόμα στο τρίτο δεκάλεπτο, σταθερά μπροστά ο Αριστέος. Περνίκος. Αποφάσισε να πασάρει αντί να εκτελέσει. Δεν το κατάλαβε αυτό ο Θάνος, ήταν και λίγο πιο δυνατή η πάσα του. Εξουνέλος τώρα στην θέση του Παούρη. Και Μητουλάκης. Θα πάρει την θέση του Παγάνου για τους Αμπαλιέρς. Γίνει. Φιλιππόπουλος ψάχνει επιλογές. Ρουσουνέλος. Κρατάει. Παράβαση 3 δευτερόλεπτων. Έγινε το λάθος εδώ από τον Αριστέο. Πιέση ψηλά από Μίτσικα και Ρουσουνέλο. Γραμματικός στη γωνία. Θάνος βγάζει έξω. Βερνίκος τον Θάνο. Εκτελεί εκείνος για τρεις. Εύστοχος. 25-36. Διαχείρος Νίκου Θάνου. Ρουσουνέλος. Η πάσα είναι πολύ δυνατή από τον Γκίνη και αρκετά ψηλή. Νέο λάθος για τον Αριστέο. Ενώ έχουμε και το time out. Γραμματικός. Κρατάει, Μητουλάκης εκτελεί για τρεις, θα στοχίσει. Προσπάθησε εκεί για το επιθετικό rebound ο Τζαμπαλής, αλλά η κατοχή περνάει στα χέρια του Αριστέου. Γίνει. Προς
Σουνέλος. Είναι και πάλι, εκτελεί από τη γωνία. Νίκη της Ογκίνη σε αυτή τη μάχη για την κατοχή. Ρουσνέλος θα δεχτεί και το κόψιμο από τον Θάνο, αλλά θα γίνει το λάθος για τους Μπαλιέρς. Δεν μπορούσαν να εκδηλώσουν επίθεση οι γηπεδούχοι, οι οποίοι θέλησαν να βγουν γρήγορα μπροστά. Γίνει κρατάει Φιλιππόπουλος. Γίνει θα πάρει από τον Ρουσουνέλο, θα εκτελέσει για 3. 25-39. Πυροβολείο Γίνει και στέλνει την ομάδα του στο σύν 14. Γραμματικός θέλει να απαντήσει, δεν θα το κάνει. Σουνέλος. Φιλιππόπουλος θα πάρει και πάλι. Γίνει θα πάρει και αυτό το τρίποντο, δεν θα το βάλει τώρα. Δεν περνάει η πάσα του γραμματικού, παρένευε και ο Σουνέλος, ο οποίος έχει τώρα την κατοχή, θα δώσει τον Γίνει. Κλείνεται από 2. Βρίσκει την πάσα για τον Μίτσικα, θα πάρει το φάουλ. Τις πράττουν το χειροκρότημα οι δύο παίκτες για την προσπάθειά τους. Και ο Μίτσικας τσάπαει τώρα στη γραμμή των βολών. Ευκαιρία να ανεβάσουν κι άλλο τη διαφορά τους οι φιλοξενούμενοι, οι οποίοι βρίσκονται στο συν 14. Το οποίο θα γίνει συν 15 τώρα. Στην δεύτερη ο Μίτσικας. 25-40 παραμένει. 2-45 ακόμα για το τέλος της περίοδου. Γραμματικός θέλει να πάει προς τα μέσα. Φάουλ χαμηλά από τον Μίτσικα. Τρίτο ομαδικό των Αμπαλίες. Όχι. Πέμπτο ομαδικό με συγχωρείτε του Αριστεού. Είναι βολές για τον γραμματικό, ο οποίος θα στοχίσει την πρώτη. Εστόχος και στη δεύτερη. 27-40. Μίτσικας. Βάζει πλάτη ο Παούρης. Η εκτέλεση για 3 από τον Γίνει, δεν θα βρει στόχο. Για είναι εκεί η πάσα για τον γραμματικό, ο οποίος έρχονταν σαν τρέιλερ και θα τελειώσει τη φάση για το 29-40. Λιπόπουλος. Σουνέλος εκτελεί από τη γωνία. Νομίζω η μπάλα είναι για τους Αμπαλίες. Και έτσι είναι τελικά. Αλλαγή για τους γηπεδούχους. Ο Λιακόπουλος θα πάρει την θέση του Βερνικού. Λιπόπουλος Γίνει, του αφήνουν χώρο οι αντίπαλοι. Δεν τους τιμωρεί. Τουλάκης δεν θα περάσει πάσα του, παρέμβαινε και ο Παούρης. Γίνει 1,5 λεπτό ακόμα στο τρίτο δεκάλεπτο. Φιλιππόπουλος, Ρουσουνέλος και πάλι ο Φιλιππόπουλος. Κρατάει τη φλιπάσα για τον Φιλιππόπουλο, θα την εκμεταλλευτεί εκείνος και θα πετύχει το τρίποντο. 29-43.
Ολυμπιακός. Διακόπουλος. Και πάλι μπάλα στο γραμματικό, θα εκτελέσει εκείνος για τρεις, θα βρει σίδερο. Εκείνη θέλει να βγει γρήγορα μπροστά. Πάει μόνος του με τα αριστερό, δεν θα καταφέρει να τελειώσει τη φάση. 42 δευτερόλεπτα ακόμα. Άστοχος ο Ταμπαλής. Από μία επίθεση για κάθε ομάδα. Έχουμε τώρα για στο... μέχρι το φινάλι του τρίτου δεκαλέπτου. 27 δευτερόλεπτα ακόμα, 13 για τον αριστερό. Γκίνι. Παίρνει ο Ρουσουνέλος. Μίτσικας εκτελεί για 3, θα στοχίσει. Επιθετικό rebound για τον Παούρη και θα τελειώσει τη φάση. 49-45. 7 δευτερόλεπτα ακόμα. Ήταν κάκι η πάσα του γραμματικού. Και δίνει την τελευταία επίθεση στον αριστερό. Και ο Ρούς Παούρης επιστρέφει στο παρκέ. Θα πάρει τη θέση του έτερου Παούρη. 3,6 δείχνει το ρολόι. Να δούμε αν θα προλάβουν να κάνουν κάτι φιλοξενούμενοι. Παούρης. Η εκτέλεση αμέσως από τον Μίτσικα, δεν θα βρει στόχο. Φινάλε λοιπόν του τρίτου δεκαλέπτου. Αμπαλίες αριστερός 29-45. Μόλις ξεκίνησε και το τέταρτο δεκάλεπτο της αναμέτρησης, με το γραμματικό να παίρνει το τρίποντο και να στοχεί. 29-45. Ο αριστερός κρατάει το προβάδισμά του. Ο αριστερός που μπήκε καλύτερα στο τρίτο δεκάλεπτο, πάτησε γκάζι και κατάφερε να χτίσει μια διαφορά, ενώ εδώ ο Παούρης θα κάνει το 29-47. Τσαμπαλής. Έχει πλάτη. Πιέζεται από τον Παούρη και θα του κάνει το φάουλ εκείνος. Τρίτο φάουλ για τον Βασίλη Παούρη. Η εκτέλεση για τρεις από την κορυφή είναι άστοχη. Καθαρίζει το rebound ο Παούρης, κλείνει από δύο. Καταφέρει να ξεφύγει. Γίνει. Πάσα, όχι. Τώρα θα δώσει τον Παούρη. Σηκώνεται εκείνος και θα εκτελέσει. 29-49. Στο συν 20 πλέον οι φιλοξενούμενοι. Έχουμε κατοχή για τους Αμπαλίες. Γραμματικός ψάχνει συμπαίκτη. Η εκτέλεση για 3 αστοχή από τον Μανώλη. Γίνει. Παρεμβαίνει ο γραμματικός. Θα πετάξει την μπάλα εκτός. Λίγο πριν γίνει απειλητικός ο Βασίλης Παούρης. Φιλιππόπουλος. Γυρίζει υπό πίεση. Ο Σουνέλος θα γράψει το επιθετικό rebound. 4 δευτερόλεπτα για τον αριστερό. Θα γίνει το λάθος ωστόσο. Καμπαλής. Την μπάλα φτάνει στον Θάνο. 5 δευτερόλεπτα ακόμα, γραμματικός θα πάρει την εκτέλεση, θα στοχίσει. Κίνη. Θέλει να πάει προς τα μέσα. Παούρης κόντρα σε 3, δεν τα κατάφερε. Θα γράψει τώρα ωστόσο την μπάλα, θα γίνει το κλέψιμο και θα έρθει το καλάθι από τον Κίνη. Για το 29-51 ξεφεύγουν σιγά σιγά οι φιλοξενούμενοι.
παρόλο που δεν έχουμε το καλάθι και φάουλ, ωστόσο θα βολευτεί με τις δύο βολές ο Τσαμπαλής. Στον πάγκο ο Παούρης για να πάρει θέση του ο Ψημητής. Εκτελεί ευθύνη στην πρώτη. Μέσα και η δεύτερη για το 31-51. 7 και 20 ακόμα για το φινάλε. Κοιτάς το φλόουτερ, άστοχο. Κραπώνει το rebound ο Λιακόπουλος. Ωραία συνεργασία, δεν θα έρθει το καλάθι. Γίνει Ψημίτης, έχουμε βήματα. Τσαμπαλής. Κοντάς. Αφήνει στον Γκίνι. Παουρίς συνεργάζεται και πάλι με τον Γκίνι. Κοντάς. Έχει αρκετό χώρο. Θα εκτελέσει για τρεις. Βρέθηκε μόνος του και για τιμώρησε ο Κοντάς. 31-54. Γραμματικός, κάνει μπάλα στον Φάνο. Εκτελεί εκείνος υπό την πίεση του Τούντα και θα το βάλει. 34-54. Βγαίνει η άμυνα εδώ από τους αμπαλίες, τέχει το κόψιμο Ψημίτης. Παγάνος. Παγάνος. Γραμματικός. Θα υποδεχτεί την μπάλα. Θα κάνει και το 36-54. Γίνει το pick and roll με τον Φιλιππόπουλο. Θα πάρει το καλάθι εκείνος. Θα βάλει το καλάθι, με συγχωρείτε. 36-56. Θανός μπροστά από τον Παούρη, θα στοχίσει. 4-50 ακόμα. Φιλοξενούμενοι κρατάνε το προβάδισμα στα χέρια τους. Στο συν 20 βρίσκεται αυτή τη στιγμή η διαφορά. Τσαμπαλής. Αλλαγές για τους γηπεδούχους. Βερνίκος και Νίκος Θάνος θα περάσει το μάτσο, όπως και ο Μητουλάκης. Φάουλ τώρα στον Παούρη από τον Παγάνο. Είναι το πρώτο ομαδικό των Αμπαλίερς. Γίνει. Πάει προς τα μέσα, αφήνει στον Φιλιππόπουλο. Δεν θα τελειώσει εκείνος η φάση, επιθετικό ριμπάνο από τον Ψημίτη. Γίνει βήμα πίσω, η εκτέλεση για τρεις. Θα του κάνει το χατήρι μπάλα. 36-59.
Θάνος είναι πιο δυνατή, πάσα πούμε στο φωτόν Θάνο. Η μπάλα θα καταλήξει εκτός. Μαζεμένες αλλαγές τώρα για τον Αριστεό. Ρουσουνέλος, Παουρίς και Μιτσικάς στο πάρκε για τους φιλοξενούμενους. 3.48 ακόμα, ο Αριστεός είναι αγκαλιά με την 17η νίκη του. Μιτσικάς θα στοχίσει, ο ίδιος το επιθετικό rebound. Ούτε με τη δεύτερη θα μπορέσει να πετύχει το καλάθι. Πολύ προσπάθεια από τον Βερνίκο. Έχουμε το φάουλ. Ενώ ο Σωτήρης Θάνος επιστρέφει στο παρκέ για τους μπλε. Από τις δύο βολές του Βερνίκου. Παούρης θα στοχίσει, παλεύει ο Μίτσικας. Θα δώσει τη μάχη στο εκεί κάτω από το αντίπαλο καλάθι. Αλλά η κατοχή περνάει στα χέρια των Αμπαλιέρς. Τέλει ο Παγάνος, θα ευστοχίσει. 40-59. Στις 19 διαφορά. Με 2-53 να απομένουν. Παουρίς γυρίζει, θα ευστοχίσει. Παίρνει ο Βερνίκος. Παγάνος, ψάχνει επιλογές ο Θάνος, 4 δευτερόλεπτα για τους Αμπαλίες, θα γίνει τελικά το λάθος, αλλά ο Ρουσουνέλος δεν θα καταφέρει να συγκρατήσει για την ομάδα του. Παγάνος εκτελεί για 3, αστοχός. Παούρης μέχρι μέσα, 40-61. Ένα δύσκολο καλάθι τώρα από τον Βερνίκο για το 42-61. Ένα και 45 ακόμα. Διανύουμε σιγά σιγά τα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης. Μιτσικάς είδε την κίνηση του Ρουσουνέλου. Θα κόπει εκεί ο Μητουλάκης από τον Παούρη. Να έχουμε και την αλλαγή για τον Αριστεό στη θέση του Γιώργου Παούρη. Θα περάσει ο Τουντάς. Παγάνος. Φτάνει κάτω από την αντίπαλη ρακέτα. Δεν θα μπορέσει να τελειώσει καλά τη φάση. Παούρης, πάσα πίσω από την πλάτη. Δεν θα περάσει αρχικά. Τσιμίτης. Πιέτσονται εκεί οι παίκτες του Αριστεού. Ρουσουνέλος. 5 δευτερόλεπτα ακόμα, ένα τρίποντο από αρκετά μακριά. Σώζει και την κατοχή ο Παούρης. Ενώ μπήκαμε στα τελευταία 50 δευτερόλεπτα. Πιέτσεται, θα γίνει το φάουλο από τον Μητουλάκη. Επάνω στον Τουντά. Τα 6 δευτερόλεπτα απομένουν για δικαστικού χαρακτήρα, καθώς ο Αριστεός θα πετύχει την 17η νίκη του. Από την άλλη, οι Αμπαλίες φαίνεται πως δεν θα γλιτώσουν την τεταρτήτα.
Μίτσικας θα στοχίσει εσύ, θετικό rebound του Παουρίου, ταυτόχρονα μπορείς να πετύχει κάτι. Θάνος γίνει γρήγορα μπροστά. Ευνηδιάζει κάπως τον νέτερο Θάνο. Ωραία, λες κατεύθυνση, αλλά δεν θα πετύχει το καλάθι ο Βερνίκος. 18 τελευταία δευτερόλεπτα, δεν νομίζω πως θα γίνει η επίθεση από την πλευρά του Αριστεού και θα γίνει. Νίκη λοιπόν για τον Αριστεό, η 17η στη σεζόν, θα πάνε πλέον στο 17-2 οι φιλοξενούμενοι. Από την άλλη, οι Αμπαλίες θα γνωρίσουν την τέταρτη και θα πέσουν στο 14-4. Φινάλε λοιπόν εδώ από το Μαζαράκι, Αμπαλίες Αριστεός, 42-61.